Φόδρα ενοχλημένος από το χωρίς τέλος. Blame game, Ακιτζή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ουδέποτε έχω εμπλακεί σε ένα είτε κατηγορητήριο εναντίον του κυρίου Ακιτζή για σωρίαν υπαναχωρήσεων που μέχρι σήμερα καταγράφονται, προσπαθώντας να κρατήσω ένα κλίμα καλής και φιλικής σχέσης. Εκφράζοντας εκ νέου την ετοιμότητά του να εργαστεί για λύση, ο Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθαρίζει πως οι όροι αναφοράς συμφωνήθηκαν στο τετατέτ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στις 9 Αυγούστου. Εάν κάποιοι υπαναχωρούν, εάν κάποιοι θέλουν να τεθούν προαποφασισμένες θέσεις, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να συμβαδίσω. Αναφορά που προκάλεσε την έκρηξη Ακιτζή που άδειασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Kesinlikle doğru değil. İki yıldır Sayın Anastasiadis'in 30 Haziran tarihini kabul etmemek için Sayın Lutz her şeyin farkındadır. Sayın Genel Sekreter de her şeyin farkındadır. Άρτη αφιχτής από τη Νέα Υόρκη στο παράνομο Ερτσάν, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης τοποθέτησε χρονικά την τριμερή εντός Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, είτε στη Νέα Υόρκη είτε σε μία ευρωπαϊκή πόλη. Sonuç odaklı, iyi programlanmış bir süreç konusunda. Και κάνοντας λόγο για κάποιους που επιθυμούν να σκοτώσουν τη νέα προσπάθεια Γκουτέρες πριν καν ξεκινήσει, κάλεσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην ενταχθεί σε αυτό το στρατόπεδο.